Σας χρωστάω την απάντηση του καρδιολόγου σχετικά με το κεφαλικό της Hailey Bieber. Ο κύριος Χαλίλ Τσαβούσογλου θα μας πει κάποια πράγματα για το ανοιχτόειδες στρίμα. Τα social του θα βρίσκονται στο τέλος του βίντεο για όποιον θέλει να το ρωτήσει κάτι προσωπικά. Η καρδιά ενός φυσιολογικού ανθρώπου αποτελείται από 4 κοιλότητες. Τον δεξιό κόλπο, τη δεξιά κοιλία, τον αριστερό κόλπο και την αριστερή κοιλία. Το αίμα αρχικά εισέρχεται στο δεξιό κόλπο, μετά στη δεξιά κοιλία, έπειτα οξυγονώνεται στους πνεύμονες και καταλήγει στον αριστερό κόλπο και την αριστερή κοιλία για να κατανεμηθεί σε όλο το υπόλοιπο σώμα. Το οειδές στρίμα είναι μια επικοινωνία ανάμεσα στον αριστερό και το δεξιό κόλπο. Υπάρχει φυσιολογικά στην εμβρυϊκή ζωή, καθώς οι πνεύμονες του εμβρίου δεν λειτουργούν ακόμα. Οξυγονωμένο αίμα έρχεται από τη μητέρα μέσω του ομφαλίου λόρου και καταλήγει στο δεξιό κόλπο της καρδιάς του εμβρίου. Από εκεί, διαμέσου του οειδούς στρίματος, παρακάμπτει τους πνεύμονες και μεταφέρεται στον αριστερό κόλπο και την αριστερή κοιλία και από εκεί στο υπόλοιπο σώμα του εμβρίου. Μετά τη γέννηση, το οειδές στρίμα κλείνει φυσιολογικά τους πρώτους μήνες της ζωής. Ωστόσο, σε ένα ποσοστό γύρω στο 20-25% των ανθρώπων παραμένει ανοιχτό. Οπότε μιλάμε για ανοιχτό οειδές στρίμα ή αλλιώς PFO. Στη συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων δεν προκαλεί κανένα σύμπτωμα, είναι συνήθως τυχαίο έβριμα κατά την καρδιολογική εξέταση και δεν χρήζει αντιμετώπιση. Υπό συγκεκριμένες συνθήκες όμως μπορεί να δημιουργηθούν θρόμβοι στις φλέβες των κάτω άκρων, οι οποίοι μπορεί να ταξιδέψουν μέχρι το δεξιό κόλπο της καρδιάς. Οπότε σε ασθενείς που έχουν ανοιχτό οειδές στρίμα, αυτός ο θρόμβος μπορεί να μεταφερθεί από το δεξιό κόλπο στον αριστερό και από εκεί να πάει στον εγκέφαλο και να προκαλέσει ένα ισχυμικό εγκεφαλικό επεισόδιο. Η διάγνωση τίθεται με το υπερχογράφημα καρδιάς με χρήση αναδευμένου φυσιολογικού ορού, το bubble test δηλαδή, ή αλλιώς με τη χρήση του διεισοφάγιου υπερχογραφήματος καρδιάς. Η ένδειξη για σύγκληση του ανοιχτού οειδούς στρίματος υπάρχει στους ασθενείς με κρυπτογενές εγκεφαλικό, στους οποίους έπειτα από πλήρη διερεύνηση δεν έχει βρεθεί άλλη αιτία. Η επέμβαση πραγματοποιείται διαδερμικά και με τοπική αναισθησία. Παρακεντείται και τοποθετείται καθετήρα στη μοιραία φλέβα και από εκεί προωθούνται τα εργαλεία μέχρι το ανοιχτό οειδές στρίμα. Η συσκευή που χρησιμοποιείται για τη σύγκληση μοιάζει με ομπρελίτσα που έχει δύο δίσκους. Η επέμβαση κρατάει περίπου 1 με 2 ώρες και ο χρόνος παραμονής του ασθενή στο νοσοκομείο είναι ένα 24ωρο.